σκοτώνει τον hacker. Ρίχνει μια smoke και θέλει να ξεφύγει, δεν θα μπορέσει. Είναι και ο Κάνστοπ. Φέλα. Discord. Δηλαδή. Quaker στο track. 30 δευτερόλεπτα για τους Void Gaming να κάνουν την κίνησή τους. Justin. Κάνστοπ εδώ πέρα θα σκοτώσει 3 άτομα πάρα πολύ όμορφα. Θα τρέξει ο Γκορ και θα τον κερδίσει όμως. Δεν θα μπορέσει να φάει και τον τελευταίο. 3 άτομα είχαν κολλήσει κοντά στα vents. Βγήκε ο αρχηγός. Τους εκτέλεσε εν ψυχρό από πίσω. Ο Γκορ θα πάρει το φράγκ πάνω στον Discord. 8 δευτερόλεπτα. Τζίμις είναι εκεί πέρα για να του κλείσει την είσοδο. Να πάρει και το AWP του. 2-6 για τους Void Gaming. Οι οποίοι σε αυτό το round κόλλησαν. Δεν ήξεραν σε ποια τοποθεσία ήθελαν να πάνε. 30 δευτερόλεπτα μένανε ακόμα. Μια έμπνευση του Κάνστοπ να βγει από πίσω τους. Τους τέλειωσε. Και δώσανε το round στους SP Gaming. War, ο οποίος πηγαίνει συχνά πριν από το Squeaky. Κάνουμε τώρα. Hacker. Κολλημένο ξανά το, στο hacky προς το mid. Δεν υπάρχει κίνηση τώρα, σιγά σιγά περνάνε τα 50 δευτερόλεπτα και ετοιμάζονται οι Void Gaming να κάνουν κάποιο execute. Κάθε φορά προβλεπόμενο όλο το story. Φεύγουν οι smokes. Hacker με το AWP είναι έτοιμος. Για να δούμε. Πρώτο shot πάνω στον Κάρα, πάρα πολύ ωραίο. Χάνει το δεύτερο πάνω στον Alex, δεν τον βρίσκει. Και θα πάει γρήγορα γρήγορα από το Heaven για να προλάβει τους αντιπάλους του. Μέσα στα vents ρίχνουν κάποιες σφαίρες. Κάνστοπ σκοτώνει τον Φριζίκ. Hacker θα χάσει ακόμα ένα shot. Σκληρό αυτό πάνω στον Justin. Και ο War έχει μείνει μόνος του στο Heaven από πίσω. Θέλει να σώσει το AK. Κρύβεται πάρα πολύ καλά. 6-3 για τους Void Gaming, οι οποίοι παραμένουν να είναι μπροστά στο προβάδισμα. Ένα Καλάζνικοφ πάνω στον War. Τι μπορεί να κάνει? Για να δούμε. 3 κλοκάκια, ένα ντίγκλι και το AK τους. Smoke από τον Discord στο AME. Βλέπουμε τους Void Gaming να πλησιάζουν. Ωραίο shot του Quaker πάνω στον Alex. Warfizzy και Justin μάλλον σκέφτονται κάποια πιθανή υποχώρηση. Discord και Quaker. Quaker δεν θα μπορέσει να βρει τον War. Για να δούμε, Discord κρύβεται καλά. Βλέπει τον Φριζίκ, θα το σκοτώσει. Το Q που πατήθηκε σκοτώνει και τον War. Κάρας έχει βγει από πίσω του. Τον τρώει. Και ο Hacker τώρα προσπαθεί να σκοτώσει. Να σφάξει βασικά τον Κάρα. Έρχεται ο Τζίμις από πίσω. Τον τελειώνει. 4-6. Void Gaming ακόμα μπροστά. Με Hacker θα πετάξει την counter μόλις στο boost. Αυτή τη φορά η VG είναι στα
καλύτερα τους οικονομικά προβλήματα που είχαν τα προηγούμενα rounds. Βέβαια το staff είναι αρκετό, όχι το καλύτερο δυνατό που θα θέλανε και εκείνοι. Για μου τιμής στο B-side Φριζίκ παραμονεύει ξανά στο ίδιο σημείο της κόρτ. Θα ρίξει την grenade, η οποία παραδόξως δεν θα κάνει ζημιά, δεν είναι κανείς εκεί. Ο Άλεξ είναι στην μεριά του Squeaky. Ξανάει Void Gaming στα 50 δευτερόλεπτα. Δεν έχουν κάνει κάποια κίνηση. Κάρα εδώ πέρα σκοτώνει τον hacker. Όμως πολύ ωραία. Και τώρα οι Void Gaming ψάχνουν το πάτημα, ψάχνουν τον τρόπο που θα μπουν. Discord, πολύ ωραίο shot πάνω στον Alex. Παρά αυτά όμως οι Void Gaming είναι στα vents ξανά. Can't stop. Jimmy's. Βλέπει τον Warden, μπορεί να το σκοτώσει. Ο Freezeek ρίχνει κάποια shots πάνω στον Gunstop και Discord. Βγαίνει, τρώει δύο άτομα, την γλιτώνει. Ο Warden όμως δεν θα μπορέσει να βάλει το C4. 0 το Counter. 2 εναντίον 2. Και αυτό είναι ένα από τα λάθη των Void Gaming, στο να μην κάνουν executes αρκετά γρήγορα, ή έστω και αν τα κάνουν να μην είναι τόσο γρήγορα για να μπορέσουν να βάλουν το C4. Αυτό είναι ο λόγος στον οποίο έχουν δώσει συγκεκριμένα 4 rounds στους SP Gaming. Smoke το κονέ. Hacker θα κοιτάξει πάνω στο boost. Κάρα στο Squeaky, για να δούμε. Είναι πολύ καλό το deagle του Κάρα. Quaker. Εδώ πέρα δέχεται ένα πολύ ωραίο shot. Και το A έχει πέσει λοιπόν. Hacker. Εντάξει την flash. Βλέπει αυτή τη στιγμή τον Alex να περνάει. Ήξερε που είναι. Τώρα τον Κάρα. Jimmy's θα πεθάνει από τον Freezeek, ο οποίος Freezeek θα πάει από την μεριά του main. Είναι ο Gunstop ο αρχηγός μέσα στο A-side. Θα πεθάνει από τον Kara όμως. Και εδώ πέρα ο Hacker ίσως θα έπρεπε να κρατήσει το ο AWP. Void Gaming ξαναβρίσκουν τον δρόμο τους για την κατάκτηση του round. Και 5-7. War. Alex λοιπόν στο Squeaky ψάχνει να βρει κάποιο ras. Justin βρίσκει το shot. Jimmy's εδώ πέρα μαζί με τον Hacker ψάχνουν κάτι στο Toxic. Freezeek έχει ακούσει και τον δεύτερο Hacker, πολύ ωραίο shot. Θα τον σκοτώσει. Κρατάει το AK. 3 εναντίον μισό. 12 HP, ένα AK στα χέρια του. Ποιο θα είναι το call? Alex κοιτάζει τη μεριά του Car War, πλαντάρει. Και ο Justin είναι στο κόνε. Alex έχει κάτσει πάνω στο μπαλκόνι, τώρα τον ακούνε. Και δεν θα δυσκολευτεί καθόλου ο Alex να πετάξει ένα shot και να κλείσει το round για την ομάδα του. SP Gaming εναντίον Void Gaming 5-8. War με το AWP θα πάει να πάρει ένα γρήγορο pick στο A main. No Freezeek έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο B side. War.
διστασίο Discord να μπει μέσα. Κάτι λογικά τον περιμένει εκεί πέρα. Φριζίκ σε ένα position στο οποίο έχει βγάλει ρίζες συγκεκριμένα. Discord ετοιμάζεται να ρίξει μια counter flash μέσα στο A main. Κάνουμε. War ίσως είδε κάτι στο white box με τον Quaker εδώ πέρα. Alex εναντίον Quaker, τον έχει χτυπήσει στην φτέρνα ο Quaker, καθώς το έχει χάσει 3 HP. Discord όμως θα σκοτώσει τον Alex για αρχή. Hacker εδώ πέρα βλέπει τους, τα τρία μέλη των Void Gaming τα οποία ετοιμάζονται να μπουν στο B-side. Jimmy στη flash, έχει περάσει ο Κάρα όμως, έχουν αφήσει τον Φριζίκ μόνο του. Βγαίνει ο Hacker πάνω από το Heaven, σκοτώνει έναν, το σκοτώνει ο Φριζίκ, 2 εναντίον 2. Για να δούμε τον Discord ο οποίος μπαίνει από το Heaven μαζί με τον Quaker. Quaker Discord όμως θα τελειώσει τη δουλειά για τον συμπαίχτη του. Ίσως μάντεψε σωστά ο Discord για την πιθανή θέση του Φριζίκ. Όντως πέφτει, τον σκοτώνει και παίρνει το round για την ομάδα του. 6-8 μειώνουν κατά 2 rounds GSP Gaming. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα του last round με τους SP Gaming να είναι οικονομικά ασθενέστεροι, μπορούμε να πούμε. Φεύγει και η Mool και η Smoke. Εδώ πέρα ο Quaker έχει περάσει στο Squeaky, τον ακολουθεί και ο Hacker. Θα χάσει εδώ πέρα το shot ο Hacker. Jimmy θα πεθάνει από τον Φριζίκ. Φριζίκ έχει περάσει πάρα πολύ μέσα. Αυτό θα είναι πρόβλημα για τους SP Gaming. Ωραία έμπνευση στο να ανέβει εκεί πέρα. Η Smoke έπεσε κατάλληλα. Discord έρχεται να βοηθήσει στο B-side τον Canstop. Τώρα βλέπει τον Φριζίκ με ένα jump. Θα προσπαθήσει να την γλιτώσει εδώ πέρα. Το P90 του θανάτου από τον Quaker. Θα πεθάνει τώρα από τον War όμως. Φέλα. Discord Φριζίκ θα τον σκοτώσει. Και για να δούμε εάν ο Captain μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και να πάρει αυτό το round για την ομάδα του. Φεύγει grenade, φεύγει flash. Ο Κάρα θα τελειώσει γρήγορα τη δουλειά και 6-9 η Void Gaming μπροστά. Πρώτο round λοιπόν, 6-9 μπροστά η Void Gaming, οι οποίοι είναι μπροστά σε όλο το παιχνίδι. Δείχνουν πιο ικανοί να κλείσουν αυτό το map και να φύγουν στο top 8 αίτητοι, χωρίς βέβαια να έχουν αντιμετωπίσει μια μόνο ομάδα, τους Netland. Πρώτη φορά αυτό το match. Χολντάρουν λοιπόν και οι SP, κοιτάζουν μήπως βρουν κάποιο άνοιγμα. Για να δω.